Γεια σας παιδιά, πώς είστε, τι κάνετε, καιρό έχουμε να τα πούμε. Πλάκα κάνω, τα είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Επεισόδιο 2 λοιπόν σήμερα. Σε αυτό το βίντεο θα αναλύσουμε τα υγρά eyeliners, τους τρόπους εφαρμογής, τους τύπους που υπάρχουν. Θα τα πούμε όλα. Σε περίπτωση που έχασες το προηγούμενο βίντεο μας με τα μολύβια eyeliners, θα το βρεις κάπου εδώ πέρα. Πήγαινε και τσεκάρε το. Πριν όμως ξεκινήσουμε, μην ξεχάσετε να κάνετε like στο βίντεο, να γίνετε συνδρομητές σε αυτό εδώ το κανάλι, να πατήσετε τα καμπανάκια σας γιατί είναι εντελώς δωρεάν και φυσικά να μας βρείτε και στα social media. Και εννοείται όπως πάντα και αυτό το βίντεο συνοδεύεται από έναν πολύ μεγάλο διαγωνισμό. Μείνετε συντονισμένοι λοιπόν! Καταρχάς λοιπόν, πριν προχωρήσουμε στην τοποθέτηση, πρέπει πρώτα να γνωρίσουμε τον τύπο ματιών που έχουμε, όπως αναλύσαμε και στο προηγούμενο βίντεο. Θα βρείτε κιόλας εδώ πέρα και το βιντεάκι μέσα στην καρτέλα. Δείτε και αυτό το βιντεάκι, συμβουλευτείτε το, θα σας βοηθήσει πάρα πολύ. Και με οδηγό λοιπόν αυτό, θα τοποθετήσουμε τώρα και το eyeliner το υγρό. Τώρα, η διαφορά του υγρού eyeliner σε σχέση με το μολύβια eyeliner είναι ότι είναι λίγο πιο δύσκολο στη χρήση του. Το υγρό eyeliner έχει την ιδιότητα να δίνει ένα πάρα πολύ έντονο αποτέλεσμα και ένα περίγραμμα στα μάτια. Γι' αυτό καλό θα ήταν να βρείτε πρώτα τον τύπο eyeliner που σας βολεύει, έτσι ώστε να μπορέσετε με την εξάσκηση, γιατί στην αρχή μπορεί να σας φάνει και λίγο δύσκολο, με την εξάσκηση όμως μπορείτε να πετύχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Όταν θα ξεκινήσουμε να τοποθετούμε το eyeliner, θα πρέπει να προσέξουμε αν τα μάτια μας από πάνω έχουν για παράδειγμα βλεφαρόπτωση, δεν θα πάμε να εφαρμόσουμε μια πάρα πολύ χοντρή γραμμή στις βλεφαρίδες μας, αντιθέτως θα κάνουμε μια αρκετά λεπτή, τόσο όσο, ώστε να φαίνεται πολύ περιποιημένο το αποτέλεσμα. Αν όμως έχετε πιο μεγάλο καπάκι, μπορείτε να κάνετε πιο χοντρές γραμμές στο eyeliner και να δείχνει εξίσου ισορροπημένο. Ξεκινώντας λοιπόν, εφαρμόζουμε το υγρό eyeliner ρίζα-ρίζα στις βλεφαρίδες μας και θέλουμε λοιπόν να τραβήξουμε μετά τη γραμμή έτσι ώστε να ανασηκωθεί το βλέμμα από την άκρη, δηλαδή θα έχουμε οδηγό το κάτω βλέφαρο. Όπως είναι το κάτω βλέφαρο, ανωδικά θα πηγαίνει και η γραμμή έτσι ώστε να σχηματιστεί ένα ωραίο αποτέλεσμα. Στην περίπτωση λοιπόν που δεν έχετε εξοικειωθεί με το να βάζετε eyeliner, μπορείτε στην αρχή να πάρετε το μολύβι ματιών, να δημιουργήσετε τη γραμμή, να φτιάξετε έτσι όπως το θέλετε να το διορθώσετε και έπειτα από πάνω, σαν οδηγό που έχετε με το μολύβι, να πατήσετε με το υγρό eyeliner το ήδη σχήμα που έχετε φτιάξει και να έχετε ένα πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Πάμε να ξεκινήσουμε με την τοποθέτηση. Εγώ θα χρησιμοποιήσω ένα πολύ αγαπημένο μου προϊόν. Είναι το Vinyl Liner, το Waterproof Eyeliner Glossy Black. Είναι αυτό εδώ. Είναι πολύ διαφορετικό σε σχέση με τα υπόλοιπα, γιατί δίνει ένα wet look στο μακιγιάζ. Είναι έτσι. Θα το δείτε και όταν στεγνώσει πώς είναι. Το συγκεκριμένο έχει ένα πινελάκι το οποίο είναι πάρα πολύ λεπτό. Μπορείτε να κάνετε και λεπτές στρώσεις και χοντρές. Και πάμε λοιπόν να δείξουμε την εφαρμογή του. Ξεκινάω λοιπόν να το τοποθετώ ΣΥΡΙΖΑ με τις βλεφαρίδες μου. Και έτσι όπως είναι, σαν οδηγό θα έχω το κάτω βλέφαρο. Όπου τελειώνει το κάτω βλέφαρο, εγώ θα ξεκινήσω να δημιουργώ τη γραμμή προς τα πάνω. Με γνώμονα λοιπόν την κάτω γραμμή, τραβάμε τη γραμμή μας προς τα πάνω, όπως έχω κάνει και εγώ, και σταδιακά γεμίζουμε το κενό που υπάρχει. Εγώ επειδή ήθελα να δώσω έτσι ένα πιο gloss effect στο μάτι μου, χρησιμοποίησα το eyeliner, το vinyl. Αν όμως θέλουμε να δώσουμε πιο matte φύ, θα χρησιμοποιήσουμε από την ίδια σειρά το Smart Liner, το Matte and Intense Black Eyeliner. Είναι αυτό εδώ. Θα σας δείξω και το βουρτσάκι του. Είναι ακριβώς το ίδιο με το προηγούμενο, έχει αυτήν εδώ τη μύτη, την πάρα πολύ λεπτή. Και θα σας δείξω και πώς γράφει, είναι έτσι. Βλέπετε, μπορείτε να κάνετε λεπτές γραμμές, μπορείτε να κάνετε λίγο πιο παχές. Και το συγκεκριμένο στεγνώνει ματ. Και αφήνει έτσι ένα ματ πάρα πολύ ωραίο τελείωμα σε σχέση με το vinyl. Πέρα λοιπόν από αυτά τα δύο eyeliner, για εσάς που βολεύεστε πιο πολύ με τα τρίχινα πινελάκια, η Golden Rose έχει το Style Liner Black and Black, είναι αυτό εδώ, το οποίο έχει τρίχινο, έχει διαφορετική βέβαια και σύνδεση και διαφορετικό βουτσάκι από τα δύο προηγούμενα. Είναι αυτό εδώ, δείτε το. Είναι πάρα πολύ λεπτές οι τρίχες του, μπορώ να πω, σαν πινέλο, είναι και πιο λεπτό από το προηγούμενο.
και γράφει έτσι. Και αυτό λοιπόν είναι έντονο, είναι αρκετά μαύρο και μπορείτε να έχετε μεγαλύτερη, πιστεύω, σταθερότητα με το συγκεκριμένο, επειδή είναι πάρα πολύ λεπτό. Μία άλλη πρόταση είναι το Deep Liner, είναι αυτό εδώ από την Golden Rose. Το συγκεκριμένο έχει ένα πιο κοντό μπουτζάκι σε σχέση με το προηγούμενο που σας έδειξα, που ήταν πάλι σε πινέλο. Με αυτό μπορούμε να δώσουμε έτσι ένα πιο δραματικό αποτέλεσμα στο μακιγιάζ και να κάνουμε πιο χοντρές γραμμές. Και αυτό είναι πολύ ωραίο, απλά έχει διαφορετικό τρόπο χρήσης σε σχέση με τα προηγούμενα. Και τέλος, θα κλείσουμε την κατηγορία των eyeliner με τα πολύ αγαπημένα σε όλους στυλό. Είναι αυτά που βολεύουν πιο πολύ τις γυναίκες στην καθημερινότητά τους, είναι πιο γρήγορα στη χρήση, πιο εύκολα και διατίθενται σε διάφορες αποχρώσεις. Σήμερα θα σας δείξω τα Precision Eyeliner στην απόχρωση Green, Intense Black, Dark Blue. Θα σας κάνω και swatch από τα eyeliners να τα δείτε. Αυτό εδώ είναι το μαύρο, γενικά η μητούλα τους είναι αυτή εδώ. Είναι πάρα πολύ λεπτά. Αυτό είναι το μαύρο. Και με αυτά μπορείτε να κάνετε και λεπτή μύτη και πιο παχιά. Αυτό εδώ είναι το πράσινο. Έχει πάρα πολύ ωραίο πράσινο. Και παρισί. Και αυτό είναι το navy blue. Εγώ σήμερα θα χρησιμοποιήσω το μπλε. Μ' αρέσει πάρα πολύ σαν χρώμα. Πιστεύω κολακεύει πάρα πολύ και τα καφέ μάτια. Τι λέτε, πάμε να το δούμε. Όπως ακριβώς τοποθέτησα το μαύρο, έτσι ακριβώς θα τοποθετήσουμε και το μπλε. Όπου τελειώνει κάτω γραμμή, εγώ θα ξεκινήσω σαν οδηγό να ανεβαίνω προς τα πάνω. Τι ωραίο μπλε. Δεν μου πάει πολύ. Πάρα πολύ. Και εμένα μου αρέσει. Έπαθα έρωτα με τον Navy, να ξέρεις, ε. Έρωτα. Για δείτε λοιπόν τώρα που κάνα και τα δυο μου μάτια μπλε. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ εσάς. Τι λέτε, δεν ταιριάζει πάρα πολύ το μπλε eyeliner τα καφεμάτια. Δεν τα τονίζει πάρα πολύ. Και είναι και κάτι διαφορετικό, μια άλλη πρόταση. Γενικά, όπως και είπαμε και πριν, τα χρωματιστά eyeliner δίνουν έτσι ένα πιο παιχνιδιάρικο στυλ. Ένα tip που μπορώ να σας δώσω είναι ότι όταν εφαρμόζουμε το eyeliner, μπορούμε μετά με μάσκαρα να συμπληρώσουμε στο τελείωμα του ματιού λίγη περισσότερη στρώση, έτσι ώστε να δώσουμε μεγαλύτερη ένταση στο βλέμμα. Ή ακόμα μπορείτε να τοποθετήσετε και βλεφαρίδες τουφάκια για να είναι έτσι πιο δραματικό και πιο έντονο το αποτέλεσμα. Και σίγουρα πιο ανερχομένο. Πάμε τώρα λοιπόν να πούμε κάποια do's και don'ts για τα υγρά eyeliner. Αρχικά, πειραματίσουμε μέχρι να βρει το ιδανικό shape για εσένα. Έπειτα, μην διστάσει να το συνδυάσει και με μια ψεύτικη βλεφαρίδα για να δώσει ένα πιο έντονο αποτέλεσμα. Τρίτον, το eyeliner μαζί με ένα κόκκινο κραγιόν είναι μια σταθερή κλασική αξία. Εσύ μπορεί να το πας και σε ένα άλλο level. Μπορεί να το συνδυάσει με ένα απόλυτο έντονο κραγιόν όπως είναι το μαύρο, το μοβ, το μπλε και να δώσει ένα πάρα πολύ ωραίο και έντονο αποτέλεσμα. Επίσης, πολύ πρακτικό θα ήταν να ξεκινήσεις να βάζεις πρώτα το eyeliner και μετά να συνεχίσεις με τις σκιές, έτσι ώστε αν έχεις δημιουργήσει ένα αποτέλεσμα με τις σκιές, να μην χρειαστεί μετά να το χαλάσεις και να το ξανακάνεις εξ αρχής. Οπότε, κάνεις πρώτα το eyeliner και συνεχίζεις μετά με τα υπόλοιπα. Θέλει υπομονή, θάρρος και ψυχραιμία. Προσοχή τώρα στα don'ts. Πρώτον, μη βάζεις eyeliner μακριά και πιο πάνω από την γραμμή των βλεφαρίδων με την ελπίδα ότι θα σηκώσεις το μάτι σου. Κάτι τέτοιο δεν γίνεται. Απλά βάζεις μια random γραμμή στο βλεφαρό που δεν είναι κολακευτικό. Δεύτερον, αν έχεις βλεφαρόπτωση, απέφυγε το eyeliner. Όπως είπαμε και στο προηγούμενο βίντεο, παίζεις με μολύβια, με πιο έντονες αποχρώσεις για να τραβήξεις το βλέμμα στο κάτω μέρος του ματιού. Τρίτον, όπως είπαμε και με τα μολύβια ματιών, το ίδιο ισχύει και για τα eyeliner. Δεν σετάρουμε τα μολύβια και τα eyeliner με τα μάτια μας να έχουν τις ίδιες αποχρώσεις. Ειδικά αυτό ισχύει πιο πολύ και για τα ανοιχτόχρωμα μάτια. Πράσινα, μπλε. Καλό θα ήταν να τα αποφύγουμε και να βάζουμε καφέ, μαύρο, μοβ. Χρώματα δηλαδή που δημιουργούν αντιθέσεις σε σχέση με τη βάση μας. Πρώτα, τελευταίο και πολύ σημαντικό επίσης, όταν το τοποθετούμε το eyeliner πρέπει να προσέχουμε να είναι ομοιόμορφο και να μην είναι σαν καρδιογράφημα. Ό,τι έχουμε τοποθετήσει και έχει ξεφύγει λίγο, μπορούμε να το διορθώσουμε με κάποιο κονσίλερ. Γενικά, αυτό που θέλουμε να πετύχουμε είναι η ομοιομορφία και στα δύο μάτια. Και τέλος, μην βάζεις το eyeliner μέχρι τον κρόταφο. Αυτό το δικαίωμα το έχουν μόνο οι φαραώ. Ωραία και διαγωνισμό! Πάμε λοιπόν στο σημερινό μας διαγωνισμό. Τρεις τυχεροί λοιπόν από εσάς έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν αυτά εδώ πέρα τα eyeliner που χρησιμοποιήσαμε και σήμερα. Ο πρώτος και ο μεγαλύτερος τυχερός θα κερδίσει αυτά τα τρία προϊόντα, δηλαδή το Vinyl Liner, το Dark Blue, το οποίο είναι το στυλό που έχω βάλει και εγώ, και το Style Line, το Black and Black. Ο δεύτερος νικητής θα κερδίσει το Deep Liner, καθώς και το Precision Eyeliner, το Intense Black. Και ο τρίτος και ο τελευταίος νικητής θα κερδίσει το Smart Liner, το Matte and Intense Black.
το εδώ και το Precision Eyeliner το Green. Πριν περάσουμε όμως στα βήματα του σημερινού διαγωνισμού, να σας ενημερώσω ότι αντίστοιχος διαγωνισμός τρέχει και στο Instagram. Βρείτε το διαγωνισμό στο feed μας, δηλώστε συμμετοχή έτσι ώστε να αυξήσετε τις πιθανότητες να κερδίσετε. Τώρα, όσον αφορά τους όρους του διαγωνισμού εδώ, είναι τρία τα βήματα, είναι πάρα πολύ απλά. Ένα, θα πρέπει να κάνετε like σε αυτό το βίντεο. Δύο, θα πρέπει να γίνετε συνδρομητές και να πατήσετε το καμπανάκι και να σας έρχονται ειδοποιήσεις για τα καινούργια βίντεο που ανεβάζουμε κάθε εβδομάδα. Είναι εντελώς δωρεάν. Και τρίτον, θα πρέπει να μας αφήσετε ένα σχόλιο κάτω από αυτό το βίντεο, γράφοντας hashtag justwingit, όπως βλέπετε και πίσω μου, και γράψτε μου ποιο είδος eyeliner είναι το αγαπημένο σας και γιατί. Τέλος, μην παραλείψετε να μας βρίσκετε και στα social media και στο www.romania.gr για εκπτώσεις έως και 80% και για ακόμα μεγαλύτερες προσφορές, μέσα από τις οποίες μπορείτε να κερδίσετε τα μεταφορικά σας έξοδα. Όπως εταιρείες όπως η Golden Rose, για αγορές άνω των 18 ευρώ έχετε δωρεάν έξοδα αποστολής. Εγώ, παιδιά, είμαι η Λουίζα και για ό,τι χρειαστείτε θα με βρίσκετε στο κατάστημα του Κορυδαλού. Μέχρι το επόμενο βίντεο, φιλάκια πολλά! Γεια σας!